Συνάδελφοι, αλληλέγγυοι και συμπαραστάτες, είναι τεράστια η συγκέντρωση, ακόμα και αν βρέχει, εμείς είμαστε εδώ. Ο βρεγμένος δεν τη φοβάται τη βροχή. Ευχαριστούμε 4 χρόνια για τη συμπαράστασή σας στο δίκαιο και τίμιο αγώνα μας. Έχουμε μάθει από τους προγόνους μας να αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους. Και δεν θα τα παρατήσουμε τώρα. Με τη συμπαράστασή σας σε όλα τα βήματα θα κινηθούμε και προς το μέλλον. Η κυβέρνηση αυτή απέδειξε σήμερα με τη γύμνια της ότι δεν έχει σχεδιάσει απολύτως τίποτα για μας. Δεν έχει σχεδιάσει ούτε για τη Λάρκο, ούτε για τη μεταπόληση, ούτε για τίποτα. Τέτοια εικόνα από καρδιωτική και θλιβερή είχα χρόνια να βιώσω. Ήταν απαράδεκτη. Ο ίδιος ο νόμος που ψηφίσανε δεν είναι ικανοί να τον τηρήσουν. Ο νόμος που λέει το πιο απλό, αυτό που καταλαβαίνει ένα παιδάκι 10 χρονών, ότι όταν πουλάς έναν οργανισμό ή το μεταποιείς ή το προχωράς παραπέρα, μαζί είναι και το κεφάλαιο των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μπορούν να διαχειριστούν την αποτυχία τους και πετούν τους εργαζόμενους κυριολεκτικά στο δρόμο. Είναι απαράδεκτοι. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι η Λάρκο δεν είναι μόνο θέμα 850 ανθρώπων που δουλεύουν εκεί. Έχει να κάνει με το κοινό, καλό, με τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος. Υπάρχουν 3 βασικά πράγματα. Ένα είναι το ανθρωπιστικό, πετώντας 850 ανθρώπους στην ανεργία, αλλά και άστεγους. Το δεύτερο είναι το νομικό. Κινούνται ενάντια στον ίδιο τον νόμο που ψηφίσαν. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό. Οι εργαζόμενοι στη Λάρκο έχουν θρηνήσει 80 νεκρούς. Η επικινδυνότητα του εγχειρήματος είναι τεράστια. Τους το δώσαμε να το καταλάβουν. Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα. Μιλάμε για προπάνιο. Είχε ξανασυμβεί ατύχημα, συνάδελφοι και αλληλέγγυοι στη Λάρκο, με νεκρούς. Τώρα που δεν θα υπάρχουν οι εργαζόμενοι να διασφαλίσουν τις εγκαταστάσεις και την επένδυσή τους, τι θα συμβεί, ποιος το διασφαλίζει, ποιος θα σώσει τους ανθρώπους εκεί? Απλά μιλούν για ευθύνες από κάποια γραφεία, γιατί θεωρούν ότι αυτά είναι μόνο εργασία, χώρος εργασίας. Δεν είναι μόνο τα γραφεία. Ας πάνε στη Λάρκο να δουν πώς γίνεται το μεροκάμακο. Ας πάνε στα μεταλλεία να δουν πώς γίνεται το μεροκάμακο. Δεν έχουν ιδέα. Εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντί σας και απέναντι στα παιδιά μας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το δίκαιο, το μεροκάματό μας και την αξιοπρέπειά μας. Κάτω τα χέρια από τη Λάρκο!